για άλλη μια φορά, τούτη τη φορά στην Ορεστιάδα, στη Λεπτή και στο Νεοχώρι, στα χωριά της Ορεστιάδας, λαϊκές περιουσίες καταστρέφονται. Παραγωγή αγροτική καταστρέφεται. Η αιτία είναι η ουσιαστική ανυπαρξία αντιπλημμυρικής θωράκισης τούτης της περιοχής. Τα αντιπλημμυρικά έργα επήγουν πια, ο καθαρισμός των καναλιών, όλα όσα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να σταματήσει να επαναλαμβάνεται αυτό το κακό. Σε κάθε περίπτωση, ως κόμμα και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν, θα διεκδικήσουμε καταρχήν την άμεση καταγραφή των ζημιών, όλων των ζημιών, και φυσικά την πλήρη αποζημίωση στο 100% και για τις οικοσκευές που έχασαν οι άνθρωποι στα σπίτια εδώ στη Λεπτή και στο Νεοχώρι και όπου αλλού, αλλά βεβαίως και το 100% της ζημιάς, της αποζημίωσης της ζημιάς στην αγροτική παραγωγή, που δεν φαίνεται να είναι μικρή, αντίθετα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στα στάρια και τα βαμβάκια. Αυτό δεσμευόμαστε απέναντι στον κόσμο εδώ, στο λαό της περιοχής, ότι θα το κάνουμε. Στα λόγια πολλές φορές προετοιμάζονται οι υπεύθυνοι. Αυτό όμως που αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, με ένα τραγικό τρόπο, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, η ανυπαρξία ουσιαστικά μιας ουσιαστικής συνολικής αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης της χώρας. Είτε αυτό αφορά τη Λεπτή και τον Νεοχώρη, είτε αφορά τον Απαλό στην Αλεξανδρούπολη, είτε αφορά την Εύβοια, είτε αφορά τις άλλες περιοχές. Επήγει είναι απαραίτητο όσο ποτέ αυτή η αντιπλημμυρική, η μελέτη της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως και της αντιπυρικής, όπως και της αντισυσμικής θωράκισης, και πρέπει αυτό να ιεραρχηθεί από τον ίδιο το λαό ως μία από τις πρώτες τις βασικές ανάγκες, έτσι ώστε να διεκδικηθεί. Γιατί φαίνεται ότι για τις κυβερνήσεις και για τις πολιτικές τους αυτά δεν είναι έργα προτεραιότητας και δεν είναι έργα ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να λέμε όλη την αλήθεια, ολοκληρωμένη. Γιατί αυτά δεν λειτουργούν με τρόπο ανταποδοτικό και ως εκ τούτου τα αφήνουν στην άκρη ίσα ίσα έτσι για να κάνουν κάποια πράγματα για το Θεαθήνε. Και αυτό βεβαίως το πληρώνει ο ίδιος ο λαός με καταστροφές όπως είναι τώρα εδώ στη Λεπτή και στο Νεοχώρι.